600 με 620 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος από την πορνεία από τα τέλη του 2012 έως σήμερα. Ο αριθμός των εκδιδόμενων γυναικών ανέρχεται περίπου στις 18.500 σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάρχουν 6.500 σημεία όπου εκδίδονται οι γυναίκες. 550.000 οι πελάτες μόνο στην Αθήνα. Γυναίκες που εκπορνεύονται ακόμη και με 5 ευρώ. Χαρακτηριστικό της κοινωνικής εξαθλίωσης. Αυτά τα στοιχεία φέρνει στο φως έρευνα του καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Γρηγόρη Λάζου, που παρουσίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης μαζί με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η γενική έκπτωση στη τιμή είναι γενική έκπτωση και στα ύφη, γενική έκπτωση σε όλες τις αξίες που μπορεί ο άνθρωπος να έχει νόημα η ζωή του όταν τις ακολουθεί. Πάει, χάθηκε κι αυτό. Η ερευνητική μελέτη διεξήχθη από την Πράξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, Ιωάννινα, Λάρισα, Πύργο και Πάτρα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των εκδιδόμενων γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ανήκαν στο ηλικιακό φάσμα 26 έως 35 ετών. Οι χώρες καταγωγής τους, η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Νιγηρία, η Αλβανία και η Βουλγαρία. Ποιοι είναι οι παράγοντες που οδηγούν? Η ανέχεια, η ανεργία, η οποία οδηγείται με σοβαρή παρακμιακή κατάπτωση των ηθών. Προκειμένου να επιβιώσεις, θα τα αξιοποιήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Οι γονείς μπορούμε να πούμε ότι σε λίγο θα εκδίδουν τα παιδιά τους, τις κόρες τους ή ακόμη και τα αγόρια τους. 21 από τις ερωτώμενες είναι απόφοιτες δημοτικού, 19 απόφοιτες γυμνασίου και 17 λυκείου. Ενώ στη χώρα από την οποία κατάγονται εργάζονταν είτε ως ανειδίκευτες ή ήταν άνεργες και στη συντριπτική πλειοψηφία τους είχαν αιτήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 5.000 ευρώ. Οι 40 από τις γυναίκες βρήκαν τη δουλειά μέσω γνωστών υφήλων. Οι 27 δήλωσαν ότι μπήκαν στο επάγγελμα λόγω επαγγελματικών υποσχέσεων που τους δόθηκαν. Οι 30 υποστήριξαν ότι έχουν ήδη προσπαθήσει στο παρελθόν να αποχωρήσουν από την πορνεία. Σε ερώτηση για ποιο λόγο δεν τα κατάφεραν να αποχωρήσουν από την πορνεία, οι 25 αναφέρθηκαν στην έλλειψη κινήτρου και οι 7 σε εξαναγκασμό με βία. Τα κατάλληλα όλα αυτά θα αντιμετωπιστούν ποτέ? Η άποψή μου είναι όχι. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή δεν θα ζητήσουν ποτέ βοήθεια άνθρωποι, ψυχολογική βοήθεια εννοώ, άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το κατάντημα. Άρα τα κατάλοιπα θα ακολουθούν τις επόμενες γενιές. Θα ακολουθούν και τις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ να είμαι αισιόδοξο σε αυτό. Οι άνθρωποι έχουν χάσει και το μοναδικό στήριγμα που θα μπορούσα να πω ότι είναι η πίστη τους σε Θεό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι άνθρωποι πέφτουν στην απόλυτη παρακμή και στην ασυδοσία σε οτιδήποτε αφορά το πνευματικό και ηθικό επίπεδο. Δεν υπολογίζουν αυτά. Άρα περιμένετε χειρότερες μέρες, τα 5 ευρώ που έχουμε σήμερα μπορεί να είναι... Σαφώς χειρότερες μέρες.